Γεια σας, δίνουμε αυτή την συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσουμε την απόφαση οργανώσεων συλλογικοτήτων διαφόρων αντιπολεμικών και φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων, την απόφασή μας να προχωρήσουμε σε συγκέντρωση και πορεία την Κυριακή 21 του μήνα στις 12 η ώρα το μεσημέρι από το Πάρκο Ελευθερίας, το άγαλμα του Βενιζέλου, προς την Ισραηλινή Πρεσβεία. Θεωρήσαμε όλες αυτές οι συλλογικότητες ότι είναι αναγκαίο όσο ποτέ να κατέβει ο κόσμος στους δρόμους, να απαιτήσουμε πρώτα απ' όλα να σταματήσει το φωνικό που γίνεται στην Παλαιστίνη με το κράτος δολοφόνο το Ισραήλ, όπου πάνε να οδηγήσουν σε γενοκτονία τους Παλαιστίνους. Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία η διεθνιστική αλληλεγγύη, η συμπαράσταση και η συμπαράταξη, αν το θέλετε, με τον Παλαιστινιακό λαό, γιατί επί 75 χρόνια ζουν σε μια κυριολεκτικά άθλια κατάσταση ομοιρίας. Ιδιαίτερα στη Γάζα ήταν ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης που λειτουργούσε από το 2005-2006 στην περιοχή, και πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει και η Παλαιστίνη να ηρεμήσει με τα δικαιώματα όλων των λαών εκεί της Παλαιστίνης, των Παλαιστινίων κλπ. Να έχουν τη δική τους γη, το δικό τους κράτος, να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Πιστεύουμε ότι οι Αμερικάνοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις πολλών χωρών που έχουν συνταχθεί αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ διαπράττουν ένα γενοκτονικό έγκλημα που δεν μπορεί κανένας λαός να το ανεχτεί και να το συγχωρέσει. Καθημερινά κυριολεκτικά σφάζονται αθώοι άνθρωποι, ανατινάζονται νοσοκομεία, σχολεία, οποιαδήποτε υποδομή υπάρχει στην περιοχή εκείνη, στην προσπάθεια των Ισραηλινών να δημιουργήσουν μια νεκρή περιοχή που φυσικά θέλουν να την έχουν υπό τον έλεγχό τους. Και αυτό βέβαια δεν μένει εκεί, επεκτείνεται και στη δυτική όχθη, όπου τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια έξαρση της τρομοκρατίας από μεριάς απίκων, με τη βοήθεια βέβαια των σιωνιστών, να καταλαμβάνουν συνέχεια περιοχές, να σκοτώνουν ανθρώπους, να τους διώχνουν από τις εστίες τους. Κεντρική βέβαια ευθύνη έχει ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός, που συγκοντάρει και συνηγορεί σε αυτή την ιστορία, παράλληλα βέβαια και με τους Ευρωπαίους, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες και αυτές συμβάλλουν σε αυτό. Ιδιαίτερα η δική μας κυβέρνηση, έχοντας πάρει απόφαση να στείλει ακόμη και καράβι στον Περσικό κόλπο, αλλά και εκ των προτέρων είχε στείλει τα ψαρά στην περιοχή εκείνα τα περιπολή, αλλά διαθέτοντας και τις νατοικές αμερικάνικες βάσεις της χώρας μας στις δυνάμεις που στηρίζουν αυτή τη στιγμή τους σιωνιστές, πιστεύουμε ότι εγκληματεί και πρέπει με την δική μας πάλη να τους αναγκάσουμε να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία. Είναι επικίνδυνη η κατάσταση, όπως βλέπουμε κλιμακώνεται συνέχεια, μπαίνουν όλο και περισσότερες χώρες στον πόλεμο και αυτό δεν προμηνεί καθόλου καλή εξέλιξη. Γι' αυτό είναι αναγκαίο όσο ποτέ να βγούμε όλοι στους δρόμους. Εμείς σας καλούμε σε αυτή τη συγκέντρωση που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερία στην Κυριακή αυτή, και όλοι μαζί να περπατήσουμε μέσω της Αμερικάνικης Πρεσβείας, να πάμε στην Ισραηλινή Πρεσβεία και να διαμαρτυρηθούμε
έντονα απαιτώντας να σταματήσει τώρα ο πόλεμος. Θα μιλήσουν και οι άλλοι σύντροφοι που είναι από τις συλλογικότητες και τις οργανώσεις που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδήλωση. Να πάρω το λόγο. Τη στιγμή που δίνουμε εμείς σήμερα αυτή τη συνέντευξη τύπου, οι νεκροί στη Γάζα, οι καταγεγραμμένοι, είναι 25.000. Από αυτούς, η συντριπτική πλειοψηφία είναι γυναίκες και παιδιά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των φασιστικών μεθόδων που χρησιμοποιεί το σιωνιστικό Ισραηλινό κράτος, μία προσπάθεια τελικής λύσης, ναζιστικής έμπνευσης, για να μπορέσει να εξολοθρεύσει τους Παλαιστίνιους ως λαό, την Παλαιστινιακή αντίσταση και βέβαια να αφήσει καμένη γη και κρανίου τόπο πρώτα και κύρια στη Γάζα, αλλά ενδεχόμενα και στη Δυτική Όχθη με τις δολοφονίες που έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Πίσω από αυτή την ιστορία βρίσκεται ολοφάνερα ο Αμερικάνικος υπεριαλισμός, βρίσκονται οι ισχυρές καγκελαρίες της Ευρώπης, βρίσκονται οι υπεριαλιστές οι οποίοι επιθυμούν να στήσουν στα πόδια του για πάντα αυτό το αντιδραστικό κατασκεύασμα, το φασιστικό Ισραηλινό κράτος. Είναι φανερό ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχει αντίδραση από τους λαούς. Γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστινιακή αντίσταση σε μια χειρά χώρες, σε Δύση και Ανατολή. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί και να γίνει ακόμα πιο μαζικό και στη χώρα μας. Δυστυχώς βλέπουμε ότι περνάνε οι μέρες και οι εβδομάδες και δύσκολα διοργανώνονται συγκεντρώσεις συμπαράστασης και αλληλεγγύης στην αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κατάστασης που επικρατεί στην αριστερά στη χώρα μας, σε όποια της έκφραση. Μία προσπάθεια δηλαδή όχι να κεντραριστεί, να ενώσει δυνάμεις και να δημιουργήσει πολιτικά γεγονότα στη χώρα, αλλά ο καθένας να κοιτάει πώς θα προβληθεί μέσω της χρήσης του Παλαιστινιακού ζητήματος. Θεωρούμε ότι είναι μια λαθεμένη προσέγγιση αυτή. Το ζήτημα δεν μπορεί να περιμένει, ούτε να περιμένει το ΚΚΕ πότε θα ευαρεστηθεί να κάνει κάποια κινητοποίηση από τις λιγοστές που έχει κάνει, ακριβώς γιατί δεν θέλει να κοντράρει στην κυρίαρχη πολιτική, στην αστική τάξη δηλαδή και στις επιλογές της και στους υπεριαλιστές που την στηρίζουν που βρίσκονται από πίσω, και αφετέρου δυστυχώς ο κατακαιρματισμός, η πολυδιάσπαση, οι διαφορετικές προτεραιότητες οι οποίες τίθεται ακόμα και από οργανώσεις εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς δεν ευνοούν ένα μεγάλο μαζικό, αντιπολεμικό, αντιπεριαλιστικό κίνημα που κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μας είναι αυτό που μπορεί να δώσει διέξοδο απέναντι τόσο στη σημερινή θηριωδία όσο και στην συμμετοχή από τους πρώτους της ελληνικής κυβέρνησης και ακόμη μια φορά στους πρόθυμους ηλίθιους δηλαδή αφενός στις δολοφονίες που διεξάγονται και αφετέρου στον άμεσο κίνδυνο εκπαίκτασης και διασποράς του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Βλέπουμε τα χτυπήματα τα οποία γίνονται πότε στη Συρία, πότε στο Λίβανο. Βλέπουμε την αρμάδα η οποία έχει στηθεί στην Ερυθρά Θάλασσα δήθεν για να ελέγξει, ας πούμε, η δίωδο παγκόσμιου εμπορίου που υπάρχει προς την διόρυγα του Σουέζ εκεί, αλλά στην ουσία για να μπορέσει να υπηρετήσει τα υπεριαλιστικά αμερικάνικα πρώτα και κύρια συμφέροντα στην περιοχή, στο γεωστρατηγικό ανταγωνισμό ο οποίος μένεται, ας πούμε, με τη Ρωσία και την Κίνα από πλευράς των Αμερικάνων. Βλέπουμε ότι αυτή η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη και όσοι καλλιεργούν την αδράνεια, όσοι καλλιεργούν την αναμονή, αναμονή άραγε για τι πράγμα, προσφέρουν τις χειρότερες υπηρεσίες στο λαό μας.
ο λαός μας, οι εργαζόμενοι της χώρας, οι Παλαιστίνοι, οι άλλοι αραβικοί λαοί που βρίσκονται στη χώρα είτε ως πρόσφυγες είτε ως μετανάστες, πρέπει από κοινού να συντονίσουν τις προσπάθειες για να γίνονται συχνότερα και όλο και μαζικότερες συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, πορείες που θα καταγγέλουν αφενός τους Αμερικάνους υπεριαλιστές και αφετέρου το σιωνιστικό, φασιστικό, δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. Αυτός ήταν και ο λόγος που συγκροτήθηκε αυτή η πρωτοβουλία και πρέπει να συνεχίσει την προσπάθειά της σε μια ενοποιητική προσπάθεια, σε μια ενοποιητική κατεύθυνση για να καταγγελθεί και η συμμετοχή της χώρας και να απαιτηθεί να σταματήσει αυτή η συμμετοχή τόσο γύρω από τη Γάζα με την πρώτη φρεγάδα όσο και στην Ερυθρά Θάλασσα με τη δεύτερη η οποία έχει σταλεί και συνδράμει ας πούμε στο έργο αυτό. Επίσης να καταγγελθούν οι ευθύνες όλης της αστικής αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟ, οι οποίοι έχουν βάλει το χέρι τους για τη σημερινή κατάσταση με τους αντιδραστικούς άξονες, με το Ισραήλ στην περιοχή, καταρχήν για τους για τις πληκτοπαραγωγικές πηγές, αλλά πρώτα και κύρια ας πούμε υπό την αιγίδα και την καθοδήγηση των Αμερικάνων, άξονες αντιδραστικοί που συμβάλλουν στην δημιουργία αυτού του πολεμικού κλίματος και αυτής της εθνοκάθαρσης η οποία γίνεται σήμερα στην Παλαιστίνη. Άρα λοιπόν και εγώ από τη μεριά μου να καλέσω το λαό, τους εργαζόμενους, την νεολαία, να συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση της ερχόμενης Κυριακής 21 του μηνός στις 12 η ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας, στο άγαλμα του Βενιζέλου και στην πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία και την Πρεσβεία του Ισραήλ. Η αλληλεγγύη μας και το ξεσήκωμα του δικού μας λαού είναι καλύτερη συμβολή και προσπάθεια για να σταματήσει ας πούμε το έγκλημα το οποίο συνεχίζει να διαπράττεται. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω πάρα πολύ σύντομα. Βλέπουμε σε όλο τον κόσμο μεγάλες και πολύ σημαντικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στο Παλαιστινιακό λαό που ζητάνε να σταματήσει τώρα η σφαγή, η κατάπαυση του πυρός και όλα τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού να έρθουν στο προσκήνιο ενάντια στους σιωνιστές του Ισραήλ, στον Αμερικάνικο Υπεριαλισμό κ.ο.κ. Αυτό είναι μια πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη. Αυτοί οι αγώνες ανοίγουν ένα δρόμο και δίνουν μια δύναμη σε όλους τους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας για να προβάλλουν και τα δικά τους αιτήματα και λύσεις σε μια σειρά από ζητήματα, στην παιδεία, στην υγεία, στις δημοκρατικές ελευθερίες, στην πάλη ενάντια στους εξοπλισμούς. Το δεύτερο που θέλουμε να πούμε είναι ότι η πάλη ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στις σφαγές, στις επεμβάσεις των υπεριαλιστών και ειδικά στην περιοχή των σιωνιστών, δεν είναι μόνο ένα ζήτημα αλληλεγγύης, είναι ένα ζήτημα επιβίωσης. Βλέπουμε ότι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπως και σε πολλά άλλα μέτωπα που είναι ανοιχτά στον πλανήτη, η απειλή της εξάπλωσης του πολέμου είναι διαρκής. Και αυτό δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να σταματήσει παρά από τους αγώνες των εργαζομένων του λαού και της νεολαίας. Και εδώ πέφτει και στο δικό μας λαό ένα μερίδιο ευθύνης, δηλαδή μέσα στην Ευρώπη, μέσα στη χώρα μας, να παίξουν αυτό το ρόλο. Το τρίτο είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού να νικήσει ο Παλαιστινιακός λαός, να δικαιωθούν οι αγώνες και οι θυσίες της Παλαιστινιακής Αντίστασης, γιατί αυτό βοηθάει να αντιμετωπίσουμε και όλες τις επιθέσεις κυβερνήσεων όπως είναι σήμερα το Μητσοτάκη, ενάντια στα οικονομικά δικαιώματα, στα κοινωνικά δικαιώματα, στα εργασιακά δικαιώματα, στις δημοκρατικές και πολιτικές ελευθερίες. Το τέταρτο, για να ολοκληρώσω, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες και για να στεφθούν αυτοί οι αγώνες με επιτυχία και για να βγει νικητής ο πολύπαθος και ηρωικός Παλαιστινιακός λαός, οι μαχητές της Παλαιστινιακής Αντίστασης από αυτή τη μάχη.
Οι δυνατότητες για να γίνουν πραγματικότητα απαιτούν να εργαστούμε όλοι με υπομονή, με συνέπεια, με πνεύμα ενωτικό, με πνεύμα πρακτικό, για να ενώσουμε δυνάμεις και να αναπτυχθεί ένα κίνημα. Έχουν γίνει και στη χώρα μας σημαντικές διαδηλώσεις. Η δική μας προσπάθεια θέλει να τονίσει ότι δεν αρκεί αυτές να έχουν έναν διάσπαρτο χαρακτήρα ή να είναι χοντρικά μία φορά το μήνα ή το δίμηνο. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες το τελευταίο διάστημα, όπως για παράδειγμα με σταθερή παρουσία κάθε Σάββατο και με πολλές επιμέρους κινητοποιήσεις να κρατήσουμε ζωντανή την προσπάθεια αυτή και ζωντανό το πνεύμα της αλληλεγγύης. Και τώρα το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή στις 21, είναι ένας σταθμός που καλούμε και σε μια διαδήλωση που μπορεί να είναι ένα σημαντικό σταθμό στην παρατέρω ανάπτυξη αυτών των αγών. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια διάρκεια, είναι απαραίτητο να δοθεί μια συνέχεια και αυτό θέλουμε να το τονίσουμε πάρα πολύ, όπως κάνανε και οι προηγούμενοι σύντροφοι και συναγωνιστές. Την Κυριακή λοιπόν στις 21 του Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι από το Πάρκο Ελευθερίας, για μια μαζική και μαχητική πορεία προς την σιωνιστική πρεσβεία του Ισραήλ. Και αυτό βέβαια δεν θα είναι το τέλος, θα είναι ένας κρίκος στη συνέχεια των κινητοποιήσεων. Να δώσω το λόγο στο σύντροφο και συναγωνιστή Μιχιά από την Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων για ένα σύντομο κλείσιμο. Φίλοι του λαού μας και σύντροφοι που πληρήθηκαν από μένα έχουν αναλύσει ακριβώς τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Γίνεται μια γενοκτονία. Αυτή η γενοκτονία αποσκοπεί την εθνοκάθαρση. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο σύντροφος, δανειστήκανε τη τελική λύση από τους Ναζί για να αποτελειώσουν τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού στην πατρίδα του. Είναι περιττό, ας πούμε, να μιλήσουμε για πόσα θύματα έχουμε μέχρι σήμερα, γιατί η μάχη δεν έχει τελειώσει. Ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον του Παλαιστινιακού λαού δεν έχει τελειώσει. Σήμερα το πρωί οι νεκροί είναι μόνο σε 24 ώρες πάνω από 200 και τραυματίες πάνω από 300. Αυτή η εικόνα δεν σταματάει. Αυτή η εικόνα μπορεί στις τηλεοράσεις και τέτοια δεν πείθη τους Αμερικάνους και οι συμμαχοί τους να απαιτήσουν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Ο σκοπός τους είναι να εκδιώξουν τον Παλαιστινιακό λαό από την πατρίδα του για να μπορέσουν να επιβάλλουν τη λύση, την ύπαρξη του Ισραήλ στα ερείπια του Παλαιστινιακού λαού. Αυτό, άμα δεν είναι εθνοκάθαρση, τι είναι? Άμα δεν είναι η γενοκτονία, αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, τι είναι? Σας καλούμε όλους να σταθείτε στο πλευρό μας, να μπορέσουμε να καταφέρουμε να σταματήσουμε αυτή τη σφαγή. Σας καλούμε όλους να εντείνετε τη δράση σας υπέρ του Παλαιστινιακού λαού. Και όπως λένε, μας βομβαρδίζουν με ροκέτες, μας βομβαρδίζουν με τα πιο σύγχρονα όπλα. Ας τους βομβαρδίζουμε με περισσότερη αλληλεγγύη με τον Παλαιστινιακό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Απλά να προσθέσω ότι συγχρόνως αυτές τις μέρες, το Σαββατοκύριακο, θα γίνουν αντίστοιχες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις σε άλλες πόλεις της χώρας μας, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κλπ. Και καλούμε το λαό να συμμετέχει και να στηρίξει αυτές τις κινητοποιήσεις.